Ζητήσαμε να πληρώσουν τα χρωστούμενα, τους φόρους για τις διαφημίσεις και να πάμε σε μια ανοιχτή δημοπράτηση, ούτως ώστε κυρία να Τρέμι, παρακαλώ. Όχι, όχι. Κυρία Τρέμι, έχουμε μια συμφωνία. Σας παρακαλώ. Είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω, κυρία Τρέμι. Γιατί έχετε τη μύγα και μοιάζεστε? Όχι, δεν έχω καμία. Γιατί, παρακαλώ, γιατί κυρία Τρέμι, έχουμε συμφωνήσει κάτι. Έχουμε συμφωνήσει κάτι. Αν έχετε τη μύγα και μοιάζεστε, να μας πείτε εδώ. Ποια είναι το δικό μας? Να σας πω, κύριε Πρόεδρε. Δεν με διακόπτετε. Κυρία Τρέμι, κύριε Τσίπρα, παρακαλώ να απαντήσετε στο ερώτημα που σας έχει τεθεί από τον κύριο Γιομπαζολιά. Ο κύριος Πρόεδρος μου απέφυγε το λόγο. Δεν κάνουμε διάλογο εδώ. Δεν έχουμε να κάνουμε διάλογο. Έχουμε θέσει κάποιου όρου, του έχουμε αποδεχθεί. Δεν θα ήθελα να όρους. Δημιουργούνται εντυπώσει. Κυρία Τρέμι, διότι εδώ είμαστε εκπρόσωποι. Επιτρέψτε μου, όχι, διότι εδώ άλλησε ένα επιτρέπω, θέμα το οποίο Τρέμι, έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα σέβεστε. Κυρία Τρέμι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Εχθές κάναμε μία συνάντηση. Διήρκησε 4 ώρες. Γνωρίζετε ποιο είναι ο κανονισμό ο οποίο έχει τεθεί, τι έχει συμβεί. Κυρία Τρέμι, δεν κάτι και θα ήθελα με διευκρινήσεις. Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω τι επιχειρείτε. Κυρία Τρέμι, παρακαλώ. Εντάξει. Κύριε Τσίπρα, ολοκληρώστε. Συγγνώμη. Εάν αυτό δεν γίνεται, έπρεπε να έχετε θέσει τον προβληματισμό σας εξ αρχής, κυρία Τρέμι. Νομίζω ότι εσείς με καταλαβαίνετε. Παρακαλώ και τους δύο. Μπορώ να έχω τη συνέχεια και το τέλος της απαντήσεως του κυρίου. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα του κυρίου Γιομπαζολιά και να ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρώσω σε 5 δευτερόλεπτα, κύριε Χαρίτα. Παρακαλώ. Και πράγματι, είναι καλό πράγμα να ανεβαίνουν και λίγο οι τόνοι, να γίνεται διάλογος. Δεν κακό. Μια χαρά. Και αν είχα το χρόνο, θα μπορούσα να απαντήσω και σε άλλα ερωτήματα. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι θα προχωρήσει η διαδικασία να δημοπρατήσουμε τις τηλεοπτικές άδειες και να καταργήσουμε το μονοπόλιο στις ψηφιακές συχνότητες. Έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο, είναι σε δημόσια διαβούλευση και όλες οι συνεισφορές είναι δεχτές. Αδικίες δεν θα κάνουμε, δεν θα έρθουμε να εκδικηθούμε κανέναν, αλλά θα βάλουμε μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.